Matt Much. Much. Η συγχαρητήρια. Να σε καλά. Συγχαρητήρια για την νίκη. Πολύ φοβερή μπάλα δεύτερο μήχρονο. Ο Ατρόμητος βρίσκει η ομάδα το ρυθμό. Πιστεύω ότι είμαστε όντως καλοί σήμερα. Το θέλαμε το παιχνίδι, γιατί όταν κερδίσει την Καλαμάτα είναι μια νίκη γοήτρου και μια νίκη η οποία θα μας δώσει ψυχολογία για το επόμενο παιχνίδι με τον Παναργατικό. Ο οποίος δεν είναι σε καλή κατάσταση. Οι στόχοι ποιοι είναι τώρα του Ατρομήτου? Οι στόχοι εμείς είναι να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ναι. Αυτό θέλουμε. Ο στόχος είναι το επόμενο παιχνίδι να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι με τον Παναργατικό για να ανέβουμε στη βαθμολογική θέση. Και από εκεί και πέρα σιγά σιγά βλέπουμε. Τώρα έχεις μετακίνηση στη Βόρεια Ελλάδα. Έχεις το Αγροτικό Αστέρα, έχεις το Διγενή, ένα από τους δύο. Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Είναι για 28-29 του μήνα. Εμάς αυτό που μας καίει είναι ότι πρέπει από αύριο να δουλέψουμε για τον Παναργατικό. Έχουμε αστάθεια στην απόδοση ή έχουμε κάνει διαιτησία? Όχι, κάνει φορά, δεν έχουμε αστάθεια στην απόδοση. Είχαμε δύο πιστεύω ατυχείς διαιτησίες και με τον Καραϊσκάκη και με το παιχνίδι του Μεσσηνιακού. Σήμερα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα στην πορεία. Ωραία. Την Καλαμάτα πώς την είδες σήμερα? Την Καλαμάτα την είδα πιο καλή από το πρώτο παιχνίδι. Από το παιχνίδι του πρωταθλήματος. Πιο καλή, αλλά στο δεύτερο δεν ήταν όπως έπρεπε. Εντάξει, παίξαμε. Και γύρω το γήπεδο προς τη μία μεριά. Εντάξει, είμαστε κι εμείς πολύ καλοί. Πιστεύω ότι δικαιούμαστε να κάνουμε κι άλλο γκολ. Απλά πιστεύω ότι μας αδικεί μας η βαθμολογική θέση. Η δικιά μας η ομάδα με το ποδόσφαιρο το οποίο παίζει, πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχαμε πολύ περισσότερους βαθμούς. Μια πρόβλεψη για το ΑΧΑΙΚΗ, Καλαμάτα ΑΧΑΙΚΗ την Κυριακή. Τι βλέπεις το μάτς? Είναι ένα παιχνίδι ντέρμπι που παίζουν δύο ομάδες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο όνομα στην κατηγορία. Γιατί και η ΑΧΑΙΚΗ έχει και αυτή πολύ μεγάλο όνομα στην κατηγορία. Οπότε, τι βλέπω, είναι ένα παιχνίδι που η Καλαμάτα το παίζει στην έδρα της. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο η Καλαμάτα το παίζει στην έδρα της. Αλλά και η ΑΧΑΙΚΗ έχει δείξει ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σαν ομάδα. Ωραία. Ευχόμαστε το καλύτερο να συνέλθετε. Είσαστε μια πολύ ωραία ομάδα, νοικοκυρεμένη ομάδα και είσαστε ένας εξαιρετικός προπονητής. Έτσι. Άνθρωπος το ξέρει όλη η Ελλάδα και για προπονητή βέβαια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.